το Λβίβ θα ισοπεδωθεί αν οι Ηνωμένες Πολιτείες εγκρίνουν μια επιχείρηση της Πολωνίας για την κατάληψη της Δυτικής Ουκρανίας. Αυτό επεσήμανε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός συνταγματάρχης Ντάγκλας Μακγκρέγκορ, πρώην σύμβουλος του αρχηγού του Πενταγώνου, μιλώντας στο κανάλι Redacted στο YouTube. Αν αποφασίσουμε να πούμε στους Πολωνούς να περάσουν τα σύνορα, τι θα γίνει? Το Λβίβ θα ισοπεδωθεί εύκολα, θα γίνει ένα με το έδαφος. Ο Ουκρανικός στρατός θα κομματιαστεί αν δεν διαθέτει ισχυρή αντιαεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα. Νωρίτερα ο Μακγκρέγκορ είπε ότι η Πολωνία και η Λιθουανία θέλουν να καταλάβουν μέρος του εδάφους της Δυτικής Ουκρανίας, όπου θα δημιουργήσουν μια ζώνη ασφαλείας. Ο Αμερικανός δεν απέκλεισε ένα τέτοιο σενάριο. Όταν οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας χάσουν από τη Ρωσία στο πεδίο της μάχης, η Βαρσοβία θα ξεκινήσει αμέσως μια επιχείρηση για την κατάληψη της Δυτικής Ουκρανίας, επειδή αυτή η χώρα ήταν κάποτε μέρος της Πολωνίας. Οι βαριές απώλειες των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας αποτελούν μεγάλο πειρασμό για τη Δύση να κόψει ένα κομμάτι από τη γειτονική χώρα, είπε. Νωρίτερα ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών, Σεργέι Ναρίσκιν, δήλωσε ότι η Πολωνία εξετάζει το ενδεχόμενο να ελέγξει τη Δυτική Ουκρανία αναπτύσσοντας τα στρατεύματά της. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έχει δώσει εντολή στον επικεφαλής της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών να παρακολουθεί τα σχέδια της Βαρσοβίας για τη γειτονική χώρα.